Και τι σας έλεγα στην αρχή, θα μιλήσουμε σήμερα για jazz. Και jazz μιλάμε για την Κοζάνη που έχει και το πρώτο φεστιβάλ και έχει και μια μακρά παράδοση μουσικών, λέει, ταλαντούχων μουσικών αναγνωρισμένων παγκοσμίως στο χώρο της κλασικής μουσικής, της jazz και σε άλλα είδη της μουσικής. Λοιπόν, σε αυτή την πόλη ο Σύλλογος Φίλων της Jazz Κοζάνης και ο Δήμος Κοζάνης, Οργανισμός Πολιτισμού σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν για πρώτη φορά Διεθνές Jazz Festival 4, 5 και 7 Σεπτέμβρη στην Κοζάνη. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε εμείς που θέλω να σας έχω μέσα σε όλα και ενημερωμένους, να μην έχουμε κάποιον καλεσμένο μέσω Skype σήμερα, παρακαλώ, και έχουμε έναν πολύ δυνατό εκπρόσωπο της jazz μουσικής σκηνής παγκοσμίως και δικό μας έτσι Έλληνα από την Κοζάνη, τον Χρήστο Ραφαηλίδη, που τον έχουμε μέσω Skype. Είναι εδώ, μας ακούει. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα, μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά και σας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Ωραία, χαίρομαι, και εγώ το ίδιο. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που η Κοζάνη έχει jazz festival. Κοιτάξτε, έχουν βγει πάρα πολύ μουσική από αυτόν τον τόπο και τελευταία οργανώθηκαν και είπαν ας κάνουμε ένα φεστιβάλ. Και είναι το και πρώτο πολύ φεστιβάλ. Ωραία ιδέα, μπορώ να πω. Ορίστε. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι, και είναι το πρώτο φεστιβάλ που γίνεται στην Ελλάδα που οργανώνεται από μουσικούς. Βέβαια μας βοήθησε ο Δήμος, μας βοήθησε η Περιφέρεια, μας βοήθησαν ένα σωρό άλλοι σπόνσορες που βρίσκονται στην Κοζάνη, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις, και είναι όλοι έχουμε συλλογική προσπάθεια. Είστε μια ομάδα και είμαστε μια ομάδα, οπότε όλοι μαζί βοηθάμε για το καλύτερο. Ακριβώς, και έγινε ένας πυρήνας που είπαμε ότι ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω παίξει σε φεστιβάλ στη Βόρειο Ιταλία, σε πάρα πολύ μικρά χωριουδάκια που κάνουν jazz φεστιβάλ και φέρνουν μουσικούς από όλο τον κόσμο, και λέω γιατί να μην κάνουμε κάτι τέτοιο στον τόπο μας. Δηλαδή επειδή δεν έχουμε θάλασσα ή επειδή δεν είμαστε, ξέρω εγώ, ένα νησί του Αιγαίου, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να φέρουμε κόσμο στην περιοχή μας να αναδείξουμε αυτό που έχουμε. Και κάπως έτσι γίνεται και λειτουργήσε αυτή η ιδέα. Είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ, και το λέμε διεθνές γιατί έχει μουσικούς... διεθνούς φήμης, όπως και εσείς άλλωστε, από ό,τι βλέπω και στο βιογραφικό, παρόλο που γεννηθήκατε στην Κοζάνη, έχετε κάνει όλες τις μουσικές σπουδές στην Αμερική 20 χρόνια τώρα και έχετε παίξει και, και σε πολλά μέρη, και εδώ και στο Μέγαρο και στην Αμερική. Παντού έχω παίξει, αλλά φέρνουμε μουσικούς από την Κούβα, από την... Τέλεια. Κολομβία, από το Ισραήλ, από την Ιταλία, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από παντού. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο τόπος μας έδωσε την ευκαιρία της προσπάθειας του καινούριου. Δεν το φοβήθηκαν αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι τους τιμά αυτό. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα πολιτιστικά και ειδικά όταν μας πάνε και ένα βήμα παρακάτω. Όχι ότι δεν μου αρέσει και η δικιά μας η παραδοσιακή μουσική. Μετά από την συνομιλία μας μέσω Skype, έχω επιλέξει ένα δικό σου κομμάτι. Να μιλάμε και στον ελληνικό, γιατί μου φαίνεται κάπως πιο τυπικό ο πληθυντικός. Έχω επιλέξει ένα δικό σου κομμάτι, νομίζω με ένα πιανίστα, με τον Χρήστο Λάτζι. Αλλά παίζεις και εσύ αυτό το βιμπρόφωνο που ειλικρινά με ενθουσίασε, γιατί πρώτη φορά το ακούω. Ναι, τι είναι και αυτό, θα μας το πεις? Παίζω βιμπράφωνο, είναι ένα όργανο που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα στην ελληνική μουσική. Βέβαια υπάρχει σε ταινίες, έχει χρησιμοποιηθεί και σε μουσική του Χατζηδάκη. Εμένα μου θύμισε και λίγο το σαντούρι, αλλά σε πιο μικρή κλίμακα, σε πιο μεγάλη κλίμακα. Ναι, ο τρόπος έχει να κάνει, επειδή παίζεται με μπακέτες. Ναι. Αυτό είναι κάτι παραδοσιακό ή κάτι που το έμαθες έξω, ας πούμε, και το έλαβες στην jazz έτσι? Στο εξωτερικό έγινε όλη η διδαχή του, και απλά επειδή είναι όργανο που χρησιμοποιήθηκε στη jazz, είναι όργανο του αιώνα μας, δηλαδή του 20ου αιώνα, και χρησιμοποιήθηκε στη jazz και αργότερα στην κλασική εποχή, στην κλασική μουσική, και άρχισε να αναδεικνύεται στην Αμερική. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία, ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τις εκδηλώσεις, αρχίσανε από χθες. Παίζεται από χθες. Ναι, χθες έγινε το opening.
η έναρξη του φεστιβάλ. Και πού γίνονται, πού γίνεται στην Κοζάνη, υπάρχει σε κάποιο μέρος? Στην Κοζάνη έγινε στην κεντρική πλατεία που είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι και σπόνσορα του φεστιβάλ, το Ερημιόνιο, που είναι ένα νεοκλασικό κτίριο πανέμορφο. Απέναντι από το καμπαναριό της πόλης ήταν όλη η πόλη γύρω μας, παίξαν όλη η μουσική και μεταξύ τους και έγινε ένα happening που λέμε. Ωραία. Πήγε καλά, πήγε καλά, πήρατε έτσι καλό φίλο. Ναι, βέβαια. Πολύ καλά. Και σήμερα αρχίζουν οι συναυλίες και το πρωί έχει σεμινάρια, γιατί έχει και πάρα πολλούς μαθητές που ήρθαν από όλη τη Μακεδονία. Μπράβο, πες μας και για τα σεμινάρια. Εγώ το διάβασα μέσα, ότι υπάρχουν λίγα σεμινάρια. Έχει μουσικούς που έχουν τόση πληροφορία να δώσουν σε μαθητές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν συνέχεια και μαζεύουν την πληροφορία και μετά τη δίνουν απλόχερα. Και αυτό εκτιμείται από τους μαθητές. Και σήμερα έχει σεμινάρια το πρωί από τις 11 μέχρι τις 2, έχει το απόγευμα και μετά το βράδυ συναυλίες. Και αυτό γίνεται τρεις μέρες εν συνεχεία. Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσετε και ο κόσμος θα περάσει πολύ ωραία. Ναι, νομίζω θα είναι ένας θεσμός που θα κρατήσει. Δηλαδή αυτή ναι, θέλω ειλικρινά, μου αρέσει ειδικά η τζαζ και οτιδήποτε γίνεται στην περιφέρεια, καλό είναι να έχει και συνέχεια. Θα έχει, είμαι σίγουρος. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι έχεις και ένα πολύ έτσι γνωστό γκρουπ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, που ζεις και τα τελευταία 20 χρόνια, τους Manhattan Vibes. Εγώ μπήκα και είδα και άκουσα πράγματα και το λέω και για τους τηλεθεατές που τους αρέσει και η jazz. Να δουν ότι είναι ο συντοπίτης μας ο Χρήστος ο Ραφαλίντης, οπότε έχει τους Manhattan Vibes. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, πολύ και καλή επιτυχία που θα την έχετε οπωσδήποτε. Και σε λίγο θα ακούσουμε και θα σε δούμε σε ένα βίντεο κλιπ. Ωραία, ευχαριστώ πολλά πολύ. Πολλά φιλιά από εμάς και στην Κοζάνη. Έγινε, γεια χαρά, γεια σας. Γεια σου, γεια.